Αυτό είναι το καινούριο Ducati Scrambler. Ένα καινούριο e-bike. Ένας καινούριος κάτοικος των πόλεων. Βλέπετε, δεν πάμε πουθενά χωρίς το κρανάκι μας. Άλλα κόλπα στην εργονομία. Ωραία χρηστικότητα, πολύ ωραία κύληση. Flat. Τα λαστιχά του μπορεί να είναι ένα mountain ποδήλατο, μπορεί να είναι ένα ποδήλατο που έχει ανάρτηση, μια καλή ανάρτηση, γιατί όταν σφίξουμε τον περιστροφικό διακόπτη από πάνω, τότε γίνεται κούτσουρο το ποδήλατό μας και μπορούμε και κάνουμε άνετα μία ανάβαση επάνω σε ένα ασφάλτινο οδόστρωμα ή κινούμαστε με λίγη περισσότερη ταχύτητα μέσα στην πόλη, εκεί που δεν χρειαζόμαστε την ανάρτησή μας. Μέλλον, όπως φαίνεται, κυρίες και κύριοι, θα είναι ηλεκτροκίνητο. Και να μην ξεχάσουμε ότι πάμε στο βουνό, παίρνουμε και το νεράκι μας, παίρνουμε και το σακιδιάκι μας, παίρνουμε και το κράνος μας. Εδώ πέρα μπορεί να τοποθετηθεί μία παγουροθήκη, μπορείτε να βάζετε το νερό σας. Την αυτονομία της μπαταρίας την έχουμε πει 75 χιλιόμετρα. Από εκεί και πέρα οι ταχύτητες είναι ταχύτητες για ένα e-bike, δεν ξεπερνάμε τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Και τι μπορούμε να κάνουμε αν είμαστε από τους ποδηλάτες που θέλουμε να βγούμε προπόνηση? Αγοράζουμε το ποδήλατο, αντικατιστούμε αυτά τα πετάλια, μπορούμε να βάλουμε τύπου look, να κουμπώνουν τα παπούτσια μας μέσα με τα ειδικά σκαράκια, να αλλάξουμε τα ελαστικά του, να βγάλουμε εδώ τα προστατευτικά, τα οποία βέβαια για καθημερινή χρήση και για χειμώνα ενδείκνυνται, και τότε να ρυθμίσουμε τη σέλα μας και να φύγουμε. Και αν έρθει νύχτα, τότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στην εφαρμογή εδώ πέρα επάνω, κατευθείαν πάλι, και να βάλετε την εφαρμογή light και να πατήσετε τη θέση on και τότε να ενεργοποιηθεί το φως μπροστά και να σας κάνει τη νύχτα μέρα. Οδηγήστε το στην Cosmoride. Είναι ένα ακριβό ποδήλατο, όμως με την επιδότηση του 40% θα σας φανεί ότι είναι ένα θείο δώρο. Έχουμε ένα φανταστικό drive mode, ένα προφίλ οδήγησης, το οποίο αλλάζει με το πάτημα δύο κουμπιών. Ξεκινώντας, ενεργοποιούμε την μπαταρία μας από τον κεντρικό διακόπτη και αμέσως επάνω στο φωτεινό σένσορα της Shimano ανοίγει ολόκληρο το πάνελ και έτσι κάνουμε την επιλογή της κίνησης που θέλουμε να έχουμε. Ξεκινάμε από μία οικολογική κίνηση ή θα λέγαμε από μία οικονομική κίνηση. Πηγαίνουμε σε μία εφαρμογή για μονοπάτια, για όλους εσάς που είστε λίγο τρελά αγόρια, θέλετε να μπείτε να κατεβείτε λίγο γρήγορα και χρειάζεστε και την υποβοήθηση στο e-bike για να μπορέσετε να ανέβετε άνετα τις ανηφόρες και τις αντιπυρικές λωρίδες. Μην ξεχνιέστε, ένα e-bike ποτέ δεν είναι μία μοτοσικλέτα. Είναι ένα ποδήλατο και στο ποδήλατο πάντα γυρνάμε τα πόδια μας. Αυτό έχει σημασία, το γυμναζόμαστε. Μην ακούτε αυτούς τους μύθους που λένε ότι ένα e-bike δεν γυμνάζει. Γυμνάζει και καλογυμνάζει. Τώρα, αν είστε και από εκείνα τα τρελά αγόρια ή τα τρελά κορίτσια, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο για αγόρια, είναι και για κορίτσια. Μάλιστα, αυτού του είδους η εργονομία έρχεται και εξυπηρετεί πάρα πολύ και μια γυναίκα. Και ανεβαίνετε στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης ή ανεβαίνετε στα ψηλά του Χορτιάτη, τότε υπάρχει αυτή η λειτουργία η οποία λέγεται boost, η οποία κάθε σας περιστροφή επάνω στο πεντάλ την μπουστάρει, την αυξάνει και σας σωθεί να πάτε λίγο πιο άνετα. Ξέρετε, εκεί πέρα που κουράζονται τα πόδια, εκεί που κοντράρουν τα πάντα, εκεί είναι αυτή η ταχύτητα η οποία σας βοηθάει να ανεβείτε. Πώς? Γυρίζοντας τα πόδια. Όχι σαν σταματημένοι, δεν υπάρχει κανένα άλλος διακόπτης, δεν υπάρχει κανένα γκάζι το οποίο θα το γυρίσετε και θα φύγει το e-bike. Ενιάρητο σας μάν του πίσω. Shimano μπροστά, Shimano και ο κινητήρας, αρκετά βατ, αθόρυβος, λειτουργικός και θα έλεγα και αρκετά ασφαλής. Αδιαβροχοποιημένος, αντέχει στους κραδασμούς, αντέχει στα χτυπήματα. Και το κομμάτι της ασφάλειας και το κομμάτι των φρένων, κοιτάξτε, δισκόφρενα, υδραυλικά δισκόφρενα με κάρμπον κεραμικά pads μέσα. Θα έλεγα ότι έχει μια πολύ μεγάλη ασφάλεια, σταματάει ακαριαία το ποδήλατο από όπου και αν κατέβει. Θέλει λίγο προσοχή πώς τσιμπάμε τα φρένα, αλλά αισθάνεσαι λες και υπάρχει ένα ABS, ένα
ABS άτυπο, το οποίο ναι, θα μπορούσε να υπάρχει και στα ποδήλατα και ίσως τα επόμενα χρόνια το δούμε να έρχεται και να τοποθετείτε επάνω σε τέτοιου είδους σκελετά, σε τέτοιου είδους χρηστικά ποδήλατα, γιατί το μέλλον, όπως φαίνεται κυρίες και κύριοι, θα είναι ηλεκτροκίνητο. Και να μην ξεχάσουμε ότι πάμε στο βουνό, παίρνουμε και το νεράκι μας, παίρνουμε και το σακιδιάκι μας, παίρνουμε και το κράνος μας. Εδώ πέρα μπορεί να τοποθετηθεί μια παγκουροθήκη, μπορείτε να βάζετε το νερό σας. Την αυτονομία της μπαταρίας την έχουμε πει ότι είναι στα 75 χιλιόμετρα. Από εκεί και πέρα οι ταχύτητες είναι ταχύτητες για ένα e-bike, δεν ξεπερνάμε τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Και τι μπορούμε να κάνουμε αν είμαστε από τους ποδηλάτες που θέλουμε να βγούμε προπόνηση? Αγοράζουμε το ποδήλατο, αντικατιστούμε αυτά τα πετάλια, μπορούμε να βάλουμε τύπου look, να κουμπώνουν τα παπούτσια μας μέσα με τα ειδικά σκαράκια, να αλλάξουμε τα ελαστικά του, να βγάλουμε εδώ τα προστατευτικά, τα οποία βέβαια για καθημερινή χρήση και για χειμώνα ενδείκνυνται, και τότε να ρυθμίσουμε τη σέλα μας και να φύγουμε. Και αν έρθει νύχτα, τότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στην εφαρμογή εδώ πέρα επάνω, κατευθείαν πάλι, και να βάλετε την εφαρμογή light και να πατήσετε τη θέση on, και τότε να ενεργοποιηθεί το φως μπροστά και να σας κάνει τη νύχτα μέρα. Οδηγήστε το στην Cosmoride. Είναι ένα ακριβό ποδήλατο, όμως με την επιδότηση του 40% θα σας φανεί ότι είναι ένα θείο δώρο. Αυτή είναι μια ώρα δύσκολη, γιατί είναι του χωρισμού η ώρα. Θα αποχωριστώ το Ducati Scramble που πέρασα σχεδόν 10 μέρες μαζί του με αρκετά χιλιόμετρα, απολαμβάνοντας όλες του τις ευελιξίες και τις ικανότητές του, τις οποίες πρέπει να τις οδηγήσει κανείς για να καταλάβει. Ελάτε στην Cosmoride, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, παρκάρετε άνετα το αυτοκίνητό σας, κάντε ένα test drive, ενημερωθείτε από τους ειδικούς, γιατί υπάρχουν 120 διαφορετικά μοντέλα e-bikes που πιστεύω ότι κάποιο από αυτά θα είναι το τυχερό σας.